Εγώ έχω εύκολη δουλειά, δεν χρειάζεται τώρα. Έχω εύκολη δουλειά, θα μπορούσα να πω συμφωνώ με τον γραμματέα, προχωράμε ακόμα παρακάτω, αλλά έχω να δώσω μερικές απαντήσεις. Μια απάντηση είναι εδώ στον σύντροφο που κάθεται δίπλα μου. Μπορεί η οργάνωση της Νέας Μύρνης να μην έχει μεγάλους χορηγούς, αλλά πρέπει να είναι υπερήφανη γιατί είναι σε μια περιοχή που έχει μια από τις πιο ιστορικές ομάδες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Λογικά πρέπει να ανταποκριθούμε και εμείς αυτό. Το δεύτερο, όλοι είμαστε ένα πράγμα, αλλά έχει σημασία να πούμε ότι είναι και μαζί μας σήμερα, το λέω από αριστερά προς τα δεξιά, η Ελένη Σταματάκη, βουλευτής της Α Πειραιά, η Ανέτα Ικαβαδία, βουλευτής της Β Αθηνών, βουλευτής. Εγώ τώρα να μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Ο Νίκος ο Καπάνταης, ο Χρήστος ο Καπάνταης, άλλαξε όνομα, όχι έτσι, εγώ το άλλαξα. Αντιπεριφερειάρχης νοτίου τομέα, δεν το κάνω λάθος. Ο Γιάννης ο Μουζάλας, υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Άλλους που δεν ξέρω, διακρίνω κάπου. Αυτός είναι δικός μου, δεν το λέω, παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Διακρίνω το ένα από τους ιστορικούς δημάρχους της Νέας Μύρης, τον Γιώργο τον Κουτελάκη, κάθεται κάπου σεμνά πίσω. Βέβαια όλοι εδώ είμαστε οι άνθρωποι, μεγαλύτεροι και νεότεροι, οι οποίοι κάναμε αυτή τη μεγάλη ανατροπή. Θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό το πράγμα. Και θα κάνουμε κι άλλες. Θέλω να ξεχωρίσω, είναι μαζί μας εδώ πέρα η φίλη μου η Νίκη, με την οποία 12 χρόνια δουλέψαμε μαζί σε μια βιομηχανία, αλλά και όλοι εσείς που τώρα το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Τα είπε ο γραμματέας. 34 μέρες μείνανε για να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα. Ούτε εύκολο ήτανε, ούτε αυτονόητο ήτανε. Γιατί μας λένε μερικές φορές, ούτε μας βοηθήσανε πολύ. Είτε απ' έξω, είτε από μέσα. Μπαίνουμε όμως σε μια διαφορετική φάση. Ποιες είναι αυτές οι δύο διαφορετικές φάσεις? Στο πρώτο, μέχρι τις 21 του Αυγούστου, καθόμασταν και διαπραγματευόμασταν τα μέσα. Πώς θα τα καταφέρουμε? Ο Τσίπρας, ο Δραγασάκης, ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, ο Χουλιαράκης και οι άλλοι υπουργοί, καθόντουσαν και συζητάγανε μερικές φορές κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες αν θα πρέπει να γίνει αυτό με τη βενζίνη, αυτό με τις συντάξεις, εκείνο με τα εισιτήρια και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή από εδώ και πέρα τα μέσα τα επιλέγουμε εμείς και σημασία έχουν οι στόχοι οι οποίοι είχαμε συμφωνήσει. Δηλαδή είμαστε σε μια τελείως διαφορετική φάση. Είμαστε σε τελείως διαφορετική φάση γιατί όλα αυτά τα χρόνια έρχονταν και μας λέγανε αυτό είναι το χρέος σας. Τελείωσε. Και εμείς σας δίνουμε κάποια λεφτά για να ξεχρεώνετε τις παρούσες δόσεις με ένα μικρό επιτόκιο. Τώρα έχουμε ένα καθαρό δρόμο μπροστά μας με ρυθμισμένο το ίδιο το χρέος, άρα με δυνατότητες αυτά που βγάζαμε, αν θέλετε, με δυσκολίες, με πόνο, με δραματικές καταστάσεις για την ελληνική οικογένεια πολλές φορές, να μπορούμε να τα αξιοποιούμε καλύτερα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και με αυτή την έννοια δεν λέμε ότι είμαστε υπερήφανοι, αλλά λέμε ότι κάναμε καλά τη δουλειά μας. Την κάναμε αποτελεσματικά τη δουλειά μας και φτιάξαμε μια βάση πάνω στην οποία εμείς μπορούμε να πατήσουμε τώρα και μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε την κατάσταση και μπορούμε να το κάνουμε με σταθερά και σίγουρα βήματα και αυτό έχει μεγάλη, κατά τη γνώμη μας, σημασία. Γιατί φύγαμε, είμαστε πια σε μια άλλη περίοδο. Ποια είναι τα επιμέρους, αν θέλετε, διαφορετικά πράγματα αυτής της καινούριας της περίοδου? Πώς κατάφερε ο Χουλιαράκης να φτιάξει, αν θέλετε, ένα πρωτογενές πλεόνασμα και αυτά τα 3 χρόνια και οι άλλοι προηγουμένως με τεράστιες περικοπές δεν το καταφέρανε.
Ποια ήταν τα βασικά πράγματα που κάναμε? Δύο ήταν τα βασικά, αν θέλετε. Δύο ήταν τα επιπλέον. Το ένα, ότι τελειώσαμε με την κυβερνητική και την κρατική διαφθορά. Καταλαβαίνετε για πόσα λεφτά, αν τα βάλετε κάτω, τρώγονταν σε αυτή τη διαδικασία. Τελειώσαμε. Αυτοί οι άνθρωποι, οι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στο πολιτικό προσκήνιο, μαζί και με όλους αυτούς που τους βοηθάνε, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, να το πω χοντρά, δεν τα παίρνουν. Και δεν πρόκειται ποτέ να τα πάρουν. Άρα δεν μπορεί να τους απομυζήσει το προηγούμενο υπάρχον σύστημα, το οποίο μην ξεχνάμε τι ήτανε. Ήταν το σύστημα που δανειζόταν, για να γίνονται πλουσιότεροι οι ολίγοι που το στηρίζανε και για να διαμορφώνει μια εκλογική πελατεία από την άλλη μεριά, ώστε να αναπαράγεται. Αυτό ήταν το βασικό. Και το δεύτερο ζήτημα, ότι με μία έννοια, μερικές φορές με βαρύ τρόπο πάνω το κάναμε, εμείς δηλαδή το κάναμε, δημιουργήσαμε μια εικόνα φορολογικής συμμόρφωσης. Γι' αυτό και τα έσοδα του κράτους είναι πολύ μεγαλύτερα. Αν κάτσετε και μετρήσετε πώς πληρώνει τώρα, χτυπήσαμε δηλαδή τη φοροδιαφυγή, πιθανά όχι την παλιά, πιθανά όχι όλες τις ρεμούλες που είχαν γίνει, αλλά τους έχει κοπεί τώρα. Και αυτό σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορείς όμως να πας μακριά μόνο με αυτά. Δεν μπορείς να πας μακριά. Και τώρα μπαίνουμε στη νέα εποχή. Αυτή λοιπόν η νέα εποχή έχει ορισμένα κεντρικά στοιχεία. Το ένα βασικό στοιχείο, γιατί δεν το λέμε πολύ στις ομιλίες μας τώρα τελευταία, είναι αυτό που έχουμε ονομάσει σαν ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχει σημασία αυτή η χώρα να παράγει αξίες. Και έχουμε φτιάξει τη βάση για αυτό το πράγμα. Έχουμε φτιάξει, δηλαδή, μπορώ να πω πολλά πράγματα σε σχέση με το πού επικεντρώνουμε, πώς θα παίζει το τραπεζικό σύστημα από εδώ και πέρα, ποιος θα είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης σε αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση, ποιος θα είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, τι είδους επενδύσεις θέλουμε και προωθούμε, όχι οποιαδήποτε επένδυση και όχι μόνο και όχι βασικά επενδύσεις χρήματος. Δηλαδή βάζεις λεφτά, παίρνεις λεφτά. Αυτή δεν είναι επένδυση, αλλά... Το δεύτερο πράγμα είναι μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση να έχουμε ανάπτυξη. Ανάπτυξη η οποία θα παίρνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και πάνω εκεί θα επενδύει. Με αυτόν τον τρόπο εμείς κατανοούμε ότι θα γινόμαστε ανταγωνιστικοί. Και δεύτερο, μια ανάπτυξη συνεργασίας. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Ως προχτές, ως πριν μερικούς μήνες, μια σειρά τεράστια έργα, στα οποία η Ελλάδα θα έπαιζε ηγετικό ρόλο, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Ας πούμε οι σιδηροδρομικές γραμμές και η σιδηροδρομική διασύνδεση στα Βαλκάνια. Ας πούμε η σχέση και η τουριστική και βιοτεχνική και βιομηχανική ανάπτυξη στην τεράστια περιοχή των Πρεσπών. Λέμε συνήθως οι λίμνες των Πρεσπών, δεν ξέρω ποιος έχει πάει εκεί πέρα, δεν είναι καμιά λιμνούλα και τελειώσαμε. Είναι μια τεράστια περιοχή με εκπληκτικές αναπτυξιακές δυνατότητες και όχι μόνο τον τουρισμό, αλλά και βιομηχανικές και βιοτεχνικές. Και βεβαίως θα στηριχτούμε και στον τουρισμό μας, ο οποίος ανεβαίνει, θα έλεγε κανένας, βολίδα επιτρέψτε μου να πω, έλεγα και τα στοιχεία προηγούμενα, στη Σάμο φέτος έχουμε αύξηση των αφίξεων το Μάιο, των ξένων αφίξεων, όχι των ντόπιων αφίξεων, των αφίξεων από το εξωτερικό κατά 45%. Στη Μυτιλίνη κατά 10% και μιλάω για νησιά που έχουν βάρος μεγάλο από την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Στην ΚΟΗ αφίξεις τον Μάιο ήταν 161.000. Μιλάμε για τέτοια νούμερα που πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Αλλά όχι να το αξιοποιήσουμε μόνο στη λογική φτιάχνουμε ένα σπιτάκι
έρχεται και βλέπουμε και τον τουρίστα σαν δολάριο, αλλά και πώς αναπτύσσουμε τα τοπικά προϊόντα, πώς διαμορφώνουμε βιοτεχνίες που να έχουν σχέση με αυτά κτλ. Το τρίτο στοιχείο της νέας εποχής που θα μας χαρακτηρίσει είναι η αναδιανομή. Δηλαδή από αυτή την ανάπτυξη ποιος θα πάρει το μεγάλο κομμάτι. Εγώ λέω ότι ο επιχειρηματίας, ο μεσαίος κτλ, ο οποίος ρισκάρει θα πάρει ένα κομμάτι. Αλλά δεν θα πρέπει αυτή τη φορά να δούμε αυτούς που περισσότερα πάθανε σε όλα αυτά την οκταετή κρίση, εννιαετή πόσο είναι, και να αρχίσει να βελτιώνεται πιο γρήγορα από τους άλλους στη ζωή τους. Και αυτό μαζί με το άλλο, το πέμπτο δηλαδή στοιχείο, ότι στην καινούργια περίοδο ανακτάμε την κυριαρχία μας. Ανακτάμε την κυριαρχία μας και στο οικονομικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο των δικαιωμάτων, των εργασιακών, των κοινωνικών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν έχει να κάνει μόνο με το εισόδημα και τη παραπάνω δυνατότητα. Μερικές φορές είναι την οκάβουρα, είναι το ζουμί του μέσα σε μια... αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανακτάς ένα δικαίωμα, το δικαίωμα των συλλογικών συμβάσεων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της νέας εποχής. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Θα είναι εύκολη αυτή η εποχή? Θα αποφασίζουμε ό,τι θέλουμε σε αυτή την εποχή? Εγώ λέω ότι αυτό που θα πρέπει να αποφασίζουμε θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με την πραγματικότητα, την ελληνική και την διεθνή. Δεν λέω ότι δεν πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να ρισκάρουμε και επενδυτικά και αναπτυξιακά, αλλά γενικά τα πόδια μας δεν πρέπει να βγαίνουν έξω από την κουβέρτα μας, ας το πω με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε διασφαλίσει για πολλά χρόνια το χρέος. Έχουμε εξασφαλίσει τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες για την επόμενη τετραετία. Βάλαμε τη χώρα σε μια δροχιά ανάπτυξης, θέλουμε όμως διάρκεια και βιωσιμότητα. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Τα παιδιά που ήταν 15-14 χρονών το 2010 είναι άνεργα παιδιά των 22 χρονών τώρα. Θέλουμε και τα παιδιά που είναι 13, 14, 15 χρονών το 2018 να έχουν τις ίδιες δυσκολίες το 2016 ή να στείλουμε βάσεις. Και εμείς στήσαμε βάσεις. Εγώ θέλω να σας πω ένα παράδειγμα που το συζητάγαμε σήμερα το πρωί με τον Αλέξη τον Χαρίτση. Όταν φτιάχτηκε το βοήθεια στο σπίτι, τι έγινε? Πήραμε τα λεφτά σαν κράτος τότε, κάναμε προσλήψεις, τα φάγαμε, τέλειωσε το πρόγραμμα και παραλίγο να καταρρεύσει. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτές τα κάνει δομές του κράτους. Τα κάνει συνεχείς λειτουργίες και αυτό είναι πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό. Θα μας αφήσουν να τα κάνουμε αυτά που λέω και που είπε ο Πάνος προηγούμενα? Θα μας αφήσουν οι έξω? Οι έξω μας κρίνουν από την επίτευξη των στόχων, δεν μας κρίνουν από τα μέσα και έχουμε κερδίσει την αξιοπιστία μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε, έχουμε όμως αποκτήσει και εμείς μια αυτογνωσία. Ξέρουμε πώς μπορούμε να σταθούμε, πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας, το δίκιο μας και να επιτύχουμε και το σεβασμό των άλλων στην εποχή μας. Ξέρουμε ότι η διαρκής διαπραγμάτευση είναι όρος στη σημερινή εποχή και ιδιαίτερα για τις χώρες που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αποκτήσει λοιπόν αυτή την αξιοπιστία, σχεδιάζουμε τα νέα σταθερά βήματα όταν οι προηγούμενοι, επιτρέψτε μου να πω, ότι σχεδίαζαν την καταστροφή. Θα μας αφήσουν οι μέσα, είναι η επόμενη ερώτηση. Εδώ η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Ξεκάθαρα όχι. Δεν θα θέλουν να μας αφήσουν. Τα βλέπετε αυτά. Εγώ θα το κάνω λίγο πιο χαριτωμένο. Οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν αρχίσει να λυσάζουν. Δίκιο έχουν. Δίκιο έχουν από τη δική τους την πλευρά. Βλέπουν
ότι το σύστημα που είχαν δημιουργήσει έχει καταστραφεί και καταστρέφεται ως ημέρα, κάθε μέρα, και η διάθεσή τους ότι το μόνο πρόβλημά τους είναι να ξαναεπιστρέψουν στην εξουσία όλο ένα και απομακρύνεται. Και έχουν και προβληματάκια. Πάνε και επενδύουν στο ΦΠΑ στα νησιά. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει αποφασίζουμε ότι δεν θα αυξηθεί ο χαμηλός ΦΠΑ. Πάνε και επενδύουν ότι δεν θα είναι καθαρή η έξοδος, θα είναι κάπως λίγο ακάθαρτη, θα έχει και πιστωτική γραμμή και τα λοιπά και τα λοιπά. Έρχεται ο ένας μετά τον άλλον, οι οποίοι δεν είναι του ίδιου κόμματος, της ίδιας πολιτικής ομάδας, και λέει όχι, η Ελλάδα έχει επιτύχει να έχει μια καθαρή έξοδο από τα μνημόνια και τα λοιπά. Τρίτο, προσπαθούν οι άμυροι να φτιάξουν ένα πρόγραμμα. Έρχεται λοιπόν, σου λέει καθόμαστε εκεί πέρα, 3 το λάδι, 2 το ξύδι, 5 το λαδόξιδο. Αυτοί θα πάνε να κάνουν μειώσεις στις συντάξεις, θα πάνε να κάνουν αυτά και τα λοιπά. Ερχόμαστε εμείς, λέμε παιδιά, αυτά τα διαπραγματευόμαστε και θα τα προχωρήσουμε και έχουμε και 700 εκατομμύρια που θα αφορούν και τη φορολογία, θα αφορούν και τα άλλα πράγματα και θα αναδιατάξουμε τη διαπραγμάτευση. Δεν μπορεί μετά να κάτσει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να υπολογίσει. Έχει δίκιο που φωνάζει δηλαδή ο άνθρωπος, αυτό θέλω να πω. Είναι κάθε φορά σαν τον μαθητή που κάθε 3 λεπτά ο καθηγητής του αλλάζει το διαγώνισμα. Αυτό λοιπόν το πολιτικό κατεστημένο αυτό είναι. Δεν θα μας αφήσει, θα συνεχίσει. Ποιον έχει από πίσω του? Έχει το παλιό και το νέο οικονομικό κατεστημένο, το οποίο θα το σπρώξει, θα αγοράσει εφημερίδες, θα αγοράσει τηλεοπτικούς σταθμούς, θα αγοράσει ποδοσφαιρικές ομάδες. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι στο 80% η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήτανε αγοράζω μια ομάδα για να φτιάξω ένα τείχος γύρω μου, να φτιάξω ένα τείχος γύρω μου για να μην με φτάνει το χέρι της δικαιοσύνης. Θα τους φτάσει το χέρι της δικαιοσύνης. Θα τους φτιάσει και αυτό το χέρι. Με αυτούς και αυτοί θα λυσάξουν. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αν ψυχαλίσει αυτή τη στιγμή στη Νέα Σμύρνη, ποιος θα φταίει? Η Δούρου θα φταίει. Η Δούρου θα φταίει. Αν τα βραστενά η Βόλβη, πώς το λένε, πνιγεί, θα φταίει ο Θεός. Άντε μη φταίει ο Μπουτάρης στη χειρότερη περίπτωση. Έτσι αυτά πρέπει να τα περιμένουμε. Αλλά μην νομίζουμε και ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Απλά όμως πρέπει, θέλει και από εμάς συμπαραστάτες του, τους θέλει δίπλα τους. Με αυτούς λογαριαζόμαστε, με αυτούς έχει να κάνει η ελληνική κοινωνία. Και το τελευταίο, αν μου επιτρέπεις πάνω. Το λέω έτσι για τη ρητορική, ρε παιδί μου, αβία. Λέω το εξής, να μιλήσουμε και λίγο ιδεολογικοπολιτικά. Γιατί έχει, κατά τη γνώμη μου, σημασία. Σήμερα διαμορφώνεται μια νέα διαιρετική τομή στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Συνήθως η αφορμή αυτής της διαιρετικής τομής είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό. Δεν είναι όμως η αλήθεια αυτής της διαιρετικής τομής. Μερικές φορές και ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι και τα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή σου φτιάχνει μια τέτοιου είδους τομή. Τι θέλουν λοιπόν? Απ' τη μια μεριά είναι η πρόκληση φόβου, απ' την άλλη μεριά είναι η ελευθερία και η δημοκρατία. Απ' τη μια μεριά είναι η καταστολή, από την άλλη είναι η κοινωνική δημιουργία και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Απ' τη μια μεριά είναι η Ευρώπη φρούριο, το κράτος φρούριο, η πόλη φρούριο, η οικογένεια και το σπίτι φρούριο. Και από την άλλη μεριά είναι η ελεύθερη έκφραση, ο ανοιχτός τρόπος ζωής, η Ευρώπη της ανεκτικότητας, η Ευρώπη της αποδοχής της διαφορετικότητας, αυτό που έχουμε φτιάξει ως Ευρωπαίοι και το είχαμε ονομάσει Ανοιχτή Ευρώπη. Δεν είναι το ίδιο σε ξένες χώρες αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Σε ξένες χώρες περπατούσες, ξέρω εγώ πολύ έχετε είσαστε και κοσμογυρισμένοι, περπατούσες, πήγαινες στην πλατεία, είχες το παιδί σου, έβλεπες την άλλη. Τώρα περπατάς και βλέπεις οπλισμένο στρατιώτη, οπλισμένο, ευτυχώς στην Ελλάδα εμείς ακόμα δεν τα έχουμε αυτά. Και βλέπεις και το εξής.
θα καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία δημιουργώντας όρους τρομοκρατίας. Ή θα πάμε σαν τους Γάλλους μετά το Μπακλατάν, ναι αυτό εκεί πέρα, και θα γεμίσουμε τις πλατείες και θα πούμε δεν θα φοβηθούμε. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος. Αυτός είναι ο δρόμος της Ευρώπης. Αυτό δεν θα σας κουράσω με το προσφυγικό, γιατί ξέρετε ο καθένας ότι ζει καθημερινά, θα θέλει να το πει και τα λοιπά. Αυτό, αν θέλετε, γίνεται σήμερα κυρίαρχο ζήτημα. Και από την άλλη μια μεριά σου λέει ο άλλος, θα κλείσω τα λιμάνια ή θα κλείσω τα σύνορα, και αυτοί μεταξύ τους αρχίζουν και κονταροχτυπιούνται κιόλας, αλλά από πίσω κρύβεται η αύξηση του ωραρίου εργασίας, να το πάμε στο 12ωρο, ο μοναδικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης, θα το πω και στο πιο που λένε, ο όμορφος, ψηλός, λευκός, ξανθός και τα λοιπά, μας επανέρχεται με από κάτω και χρειαζόμαστε μια διανόηση για να το αναδείξει. Και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Τέτοια υπήρχαν πάντοτε, αλλά ήταν μικρά. Σήμερα, κεντροδεξιές δυνάμεις, επιτρέψτε μου να πω ότι στην Ελλάδα, στο επίπεδο του πολιτικαντισμού, και δυνάμεις που αυτοαποκαλούνται κεντροαριστερές, για εκλογικούς λόγους υιοθετούν την ακροδεξιά ατζέντα. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και πώς αυτό θα το αντιμετωπίσουμε, ανοίγοντας τη δικιά μας την ατζέντα, που έχει μέσα και το αντιστεκόμαστε και το δημιουργούμε. Με αυτή τη λογική, δηλαδή, πρέπει να πάμε. Να πούμε όχι στο φόβο, να πούμε ότι το αντίδοτο είναι η δημοκρατία, είναι η δημιουργική ζωή και ότι εμείς έχουμε και την ικανότητα και σαν Ελλάδα, σαν κοινωνία στην Ελλάδα δηλαδή, έχουμε αποδείξει ότι στις δύσκολες φορές, στιγμές αυτό ανεβαίνει, να τα καταφέρουμε. Αυτά ήθελα να σας πω. Νομίζω ότι και με τις ερωτήσεις στο βαθμό που υπάρχουν θα πούμε και ορισμένα πράγματα παραπάνω. Όμως ο καθένας ας λογαριάσει το διπλανό του. Στο στρατό λένε ότι, πώς το λένε, καταγκώνα, βλέπω και μερικούς συνταγματάρχες εδώ πέρα, αλλά καταγκώνα, ο καθένας πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο διπλανό του, γιατί αν δεν έχει εμπιστοσύνη στο διπλανό του, δεν πεθαίνει ο κόσμος, πεθαίνει η κοινωνία. Και με αυτή τη λογική, χωρίς ενοχικές σκέψεις, με υπερηφάνεια, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε εξαιρετικά, να τα καταφέρουμε και άσε, πώς το λέγει ο Μάρξ, προχώρα το δρόμο σου και άσε τον άλλο να λέει. Σας ευχαριστώ πολύ.